Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχω την τιμή να φιλοξενώ επίσης τον κύριο Βαγενά Ελισέο. Είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και υπεύθυνος διεθνών σχέσεων. Κύριε Ελισέο, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλημέρα κύριε Παπαδημητρίου, σε εσάς και στους ακροατές σας. Να είσαστε καλά. Διάβαζα το πριν από λίγο το πρωτοσέλιδο του Ριζοσπάστη και την ανακοίνωση του ΚΚΕ. Θεωρείτε ουσιαστικά ότι όλα αυτά τα οποία γίνονται είναι ένα οργανωμένο σχέδιο εναντίον των λαών της Ανατολικής Μεσογείου. Τα λέω σωστά, διορθώστε με. Ναι, κοίταξε, εμείς πιστεύουμε ότι όπως δείχνουν τα πράγματα, οι ισχυροί μας σύμμαχοι οδηγούν τη χώρα μας με ευθύνη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας αλλά και των άλλων κομμάτων στο κρεβάτι του προκρούστη των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Αυτό δείχνουν άλλωστε και οι τροχιοδεκτικές ξεκουριές που έπεσαν με τις προηγούμενες συμφωνίες με την Ιταλία και την Αίγυπτο. Όπου είχαμε περιορισμένη επίρρεια σε νησιά, είχαμε μερική οριοθέτηση με Αίγυπτο, δεν υπάρχουν γραμμές βάσης και διάφορα άλλα. Όλα αυτά ανοίγουν την όρεξη της τουρκικής αστικής τάξης για να διεκδικήσει πράγματα που τι δεν θα μπορούσε να γίνει στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Κάποιος, όλοι μάλλον θα μπορούσαμε να πούμε, έχει δίκιο το κουκουέ έτσι όπως το λέει, βρε παιδί μου. Είναι η οικονομία, είναι τα όπλα, είναι το εμπόριο αυτό. Θέλουν να παίζουν με αυτά τα πράγματα. Τι άλλο μπορεί να αφήσουμε τον Τούρκο να κάνει ό,τι θέλει, θα σας ρωτήσει κάποιος. Ναι, όχι. Κοιτάξτε, για να απαντήσουμε στο ερώτημα τι πρέπει να γίνει. Πρέπει να βρούμε ποια είναι η αιτία του προβλήματος. Μας παρουσιάζουν συχνά τον Ερντογάν σαν τον άτακτο μαθητή στην τάξη του ΝΑΤΟ. Το πρόβλημα δεν είναι ο Ερντογάν, έτσι. Δεν είναι καν νομικό το πρόβλημα με την έννοια ότι ξέρω εγώ υπάρχουμε μια νομική διαφορά, θα πάμε σε ένα δικαστήριο, θα τα βρούμε κτλ. Το πρόβλημα βρίσκεται στο ότι έχουμε μία σύγκρουση ισχυρών καπιταλιστικών συμφερόντων στην Ανατολική Μεσόγειο για το μοίρασμα του ενεργειακού πλούτου. Μάλιστα. Και σε αυτή την σύγκρουση εμπλέκονται μεγάλα μονοπόλια και οι αστικές τάξεις της περιοχής που θέλουν να αντληθεί αυτός ο πλούτος προς όφελος συγκεκριμένων μονοπωλιακών συμφερόντων, να φτιαχτούν διάδρομοι, πώς λένε, κόμβοι, έτσι, ενέργειας. Ναι. Και εδώ υπάρχει μια σκληρή αντιπαράθεση ανάμεσα σε αυτό το έδαφος. Η Τουρκία που είναι μια ισχυρή σήμερα, είναι από τις ισχυρότερες χώρες σήμερα, είναι στις 20 ισχυρότερες καπιταλιστικές δυνάμεις, έτσι. Βέβαια. Έχει υπέρμετρες φιλοδοξίες η αστική της τάξη να παίξει και έναν περιφερειακό αλλά και ευρύτερα παγκόσμιο ρόλο. Να το δεχθώ. Και διεκδικεί να βάλει στο χέρι τον πλούτο που δεν της ανήκει με βάση το διεθνές. Κύριε Ελιζέ μου, επιτρέψτε μου. Ναι. Να το δεχθώ. Ακούγεται πολιτικά, αναλυτικά, έτσι όπως το λέτε, έχει μια βαθιά πολιτική σκέψη αυτό που λέτε. Αναπτύσσεται ολόκληρη τη γεωπολιτική στην ευρύτερη περιοχή μας και παγκοσμίως. Πώς θα τον αντιμετωπίσω τον Τούρκο όταν θέλει λοιπόν να κάνει αυτό? Ναι. Και το πρόβλημα δεν είναι η λύση δεν είναι να αφήσουμε τις ελπίδες μας στους ισχυρούς μας συμμάχους. Αυτοί οι ισχυροί μας σύμμαχοι, να κάνω ΝΑΤΟ, τι? Η ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ηλίκοι, δεν μπορούν να μας φυλάξουν. Είναι μήτρες πολέμων και επεμβάσεων. Όλα αυτά τα χρόνια αυτές οι δυνάμεις προωθούσαν την τουρκική επιθετικότητα. Βεβαίως. Και με την αποδοχή της κατοχής στην Κύπρο, μάλιστα, την επέμβαση. Σήμερα η Τουρκία έχει δυνάμεις κατοχής και στη Συρία και στο Ιράκ ακόμα. Βεβαίως. Έχει επέμβει στον πόλεμο στη Λιβύη απροκάλυπτα. Βεβαίως. Και με τις πλάτες των ατοϊκών και με την έγκριση των Αμερικάνων. Και να θυμίσω ότι αυτοί που κατέστρεψαν πριν 10 χρόνια τη Λιβύη πετώντας από την Κρήτη με το αεροπλάνο τους, είναι ατοϊκοί, με τη συνδρομή και τη δική μας τη χώρας. Έτσι λέγανε τότε ο Ζιπέ, ο Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, έλεγε ότι κάνουμε μια επένδυση στη Λιβύη. Μ' ακούτε? Βεβαίως, πολύ καθαρά. Και λέω τι αποτέλεσμα έχει αυτή η επέμβαση. Είχαμε το τουρκολιβικό σύμφωνο που αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Άρα λοιπόν καμία εμπιστοσύνη δεν μπορούμε να έχουμε στους λεγόμενους συμμάχους. Τι πρέπει να γίνει? Απαντάω λοιπόν στο ερώτημά σας. Αυτό που... Και ρωτάω γιατί είστε ένα πατριωτικό κόμμα και κανένας δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει αυτό. Ναι. Η λύση λοιπόν, κατά τη δική μας την άποψη, είναι να βγάλουμε τη χώρα μας από αυτή τη μέγενη των υπεριαλιστικών σχεδιασμών και αν θέλετε και από τον καπιταλιστικό δρόμο που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στον πόλεμο, όταν όλα αυτά, ο φυσικός πλούτος είναι αντικείμενο κερδοφορίας για τα μονοπόλια.
Εμείς αγωνιζόμαστε λοιπόν η χώρα μας. Καταρχήν βλέπετε ότι γίνεται. Γιατί γίνονται όλα αυτά? Γίνονται πρώτον γιατί, όπως είπα, θέλουν να βάλουν στο χέρι τον ενεργειακό πλούτο της Ανατολικής Μεσογείου, και δεύτερον θέλουν πάση θυσία να κρατήσουν την Τουρκία στη στρούγκα του ευρωατλαντισμού, να κόψει παρτίδες με τη Ρωσία. Έτσι. Και εδώ αυτή η εξέλιξη εγκυμονεί κινδύνους για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και για αυτές τις συνομιλίες στις οποίες πρόχνουν οι σύμμαχοι τη χώρα μας. Έτσι. Άρα η λύση βρίσκεται στο πώς θα βγάλουμε τη χώρα από αυτό το φαύλο κύκλο. Για να βγούμε από αυτό το φαύλο κύκλο, πρέπει η χώρα να μην μετατραπεί όπως τη μετατρέπει η σημερινή κυβέρνηση και είχε σχεδιάσει και η προηγούμενη, να μετατραπεί σε μια μεγάλη αμερικανατοϊκή βάση και να εμπλακούμε στους ενδοεμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς. Μάλιστα. Πρέπει η χώρα να βγει από αυτό το πράγμα που, τον ανταγωνισμό, ποιος θα γίνει ενεργειακός κόμβος στην περιοχή, ποια μονοπόλια θα πάρουν τον πλούτο. Ο πλούτος αυτός πρέπει να είναι λαϊκή περιουσία. Πρέπει να πάει προς όφελος των πολλών. Για να πάει προς όφελος πρέπει να ριζικά να αλλάξει η κοινωνία μας. Σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να αγωνιστούμε. Μόνο έτσι θα αποτρέψουμε και εμείς και ο λαός της Τουρκίας και οι άλλοι λαοί της περιοχής τους κινδύνους του υπεριαλιστικού πολέμου. Οι συμφωνίες που ετοιμάζονται δεν μπορούν, ξέρετε, να αποτρέψουν τους πολέμους τους υπεριαλιστικούς. Είναι και ένα ζήτημα της επίκαιρο, με την έννοια είναι Αύγουστος τώρα και θα ακούσουμε πάλι για το σύμφωνο που είχε υπογράψει η Σοβιετική Ένωση με τη Γερμανία, ναι, το 1939. Ναι. Να θυμίσω πως όλα τα μεγάλα κράτη της εποχής τότε, και η Βρετανία και η Γαλλία το 1938, είχαν υπογράψει ανάλογες συμφωνίες με τη ναζιστική Γερμανία. Η Σοβιετική Ένωση ήταν τελευταία το 1939. Όμως ο υπεριαλιστικός πόλεμος, ο δεύτερος παγκόσμιος υπεριαλιστικός πόλεμος, δεν αποτράπηκε. Η δε Πολωνία, που ήταν η πρώτη που είχε υπογράψει με τον Χίτλερ το 1934, ήταν η πρώτη που έπεσε σήμα. Κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει το ρόλο και την ιστορία του κόκκινου στρατού στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Όσοι το κάνουν, το κάνουν για άλλους λόγους. Κύριε Ελισέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Και εγώ, καλή σας μέρα. Να είσαστε καλά, καλημέρα.